Φίλοι μου, σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια πατέντα φτιάχνοντας ένα μικρό τύπου κλιματιστικό. Και λέω τύπου κλιματιστικό γιατί ουσιαστικά πρόκειται για έναν ανεμιστήρα που βγάζει κρύο αέρα. Κάτι τέτοιο κάνει και το κλιματιστικό, απλά τούτο είναι πολύ πιο απλό σαν κατασκευή. Τι θα χρειαστούμε? Ένα μοτέρ μπάνιου τείχου σταφή 125, μια σωλήνα η οποία έχει μήκος γύρω στα 45 εκατοστά, 40 με 45 πρέπει να είναι. Η διάμετρος σωλήνας είναι φύ 125 και επίσης θα φτιάξουμε και δύο τέτοια από ένα δακτύλιο της σωλήνας, τον κόβουμε στη μέση και φτιάχνουμε και δύο τέτοια κομματάκια για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν πόδια στο κλιματιστικό μας. Πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία κατασκευής. Ο σκοπός είναι, φίλοι μου, το μοτέρ να πάει έτσι εδώ. Πρέπει όμως εδώ να βάλουμε ένα stop. Βλέπετε, έχουμε σημαδέψει την απόσταση, ούτως ώστε όταν βάζουμε τη σωλήνα, τη μπουκάλα, να μην πηγαίνει πάνω στο μοτέρ. Θα βάλουμε λοιπόν ένα stop και θα ανοίξουμε μια τρύπα για να βάλουμε κάτω μια πρόκα που θα κρατάει το μπουκάλι να μην χτυπάει πάνω στο μοτέρ. Βλέπετε, και τώρα το μοτέρ, το μπουκάλι δεν έρχεται πάνω από το μοτέρ, πάνω στο μοτέρ. Θα κόψουμε το περίσσευμα και είμαστε έτοιμοι. Μπαίνει το μοτέρ. Ωραία. Και το μπουκάλι χωρίς να το εμποδίζει. Τώρα, φίλοι μου, θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο για να φροντίσουμε το μπουκάλι να στέκεται στο κέντρο της σωλήνας και να μπορεί ο αέρας να περνάει περιμετρικά του. Δεν θέλουμε δηλαδή ούτε να είναι εκεί προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά ή τα αριστερά, θέλουμε να είναι ακριβώς στο κέντρο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κάτι που θα το κρατάει στο κέντρο. Γι' αυτό το σκοπό τι θα κάνουμε. Πάλι χρησιμοποιώντας πρόκες, θα ανοίξουμε τρύπες δεξιά και αριστερά, θα περάσουμε τις πρόκες και αυτές θα κρατάνε το μπουκάλι στο ύψος που πρέπει. Παράδειγμα εκεί. Ορίστε λοιπόν το σκοπό, συν άλλο που θα βάλουμε παραπίσω, θα κρατιέται στο κέντρο. Κοιτάξτε λοιπόν, φίλοι μου, αλλά θα χρειαστούμε και δεξιά αριστερά για να μην κάνει αυτή την κίνηση που βλέπετε εδώ. Και ορίστε πως φαίνεται εσωτερικά. Βλέπετε την πίσω που είναι για να μην ακουμπάει πάνω στο μοτέρ και τις άλλες τέσσερις που είναι για να κρατάνε δεξιά αριστερά, ορίστε, και πάνω κάτω κεντραρισμένο το μπουκάλι. Είναι σημαντικό, φίλοι μου, κοιτάξτε τώρα το μπουκάλι δεν κουνιέται, είναι σημαντικό να έχει σταθερές αποστάσεις να περνάει ο αέρας από όλο τον πάγο που θα πάρει στο μπουκάλι για να ψύχεται καλύτερα. Όλα αυτά θα τα κόψουμε με τον τροχό. Τώρα, φίλοι μου, μας μένουν τα πόδια που θα μπουν έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Και αφού βιδώσαμε και το δεύτερο, φίλοι μου, βλέπετε πως θα είναι το ανεμιστήρας παύλα κλιματιστικό. Θα βάλουμε και ένα κυρούλι χρησιμοποιώντας τσέρκι.
Είμαστε έτοιμοι για δοκιμή. Συνδέσαμε το μοτεράκι του μπάνιου. Το δοκιμάζουμε βάζοντάς του στην πρίζα. Εντάξει. Το βάζουμε στο πίσω μέρος το σόγγινο. Θα βάλουμε μέσα στο σουλίνο και ένα μπουκάλι νερό παγωμένο. Θυμίζω ότι τα σίδερα που έχουμε μέσα που κρατάνε σε μια σταθερή απόσταση περιμετρικά του σουλίνα. Αυτός ήταν ο σκοπός, να μπορεί να έχει μια σταθερή απόσταση περιμετρικά. Πάμε τώρα να μετρήσουμε τη θερμοκρασία που μας βγάζει. Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 32 βαθμούς. Πάμε να δούμε πόσο αυτό θα μπορέσει να την κατεβάσει. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι μου, ότι έφτασε στους 25,5 βαθμούς, άρα έχουμε ήδη 6,5 βαθμούς κάτω. Με όση ακρίβεια μπορούν να προσφέρουν αυτά τα όργανα. Πέρα όμως από τα όργανα, νιώθουμε μια δροσιά, δεν έχει καμία σχέση με τους κοινούς αναμνηστήρες και όλα αυτά χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι με νερό. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε χρήματα για παγάκια. Η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ μικρή για αυτά τα μοτέρα. Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 20 βάτ. Και η όλη κατασκευή για να γίνει, αν υπολογίσετε και την αγορά ενός μοτέρ, είναι γύρω στα 20 ευρώ. Τώρα μπορούμε να τη βάψουμε και να το σουλουπώσουμε για να γίνει πιο παρουσιαστική. Αυτά λοιπόν σήμερα, φίλοι μου, από τον Αστοράκο. Κατασκευή ενός αναμνηστήρα που παράγει δροσερό αέρα. Για να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν είναι ένα κανονικό κλιματιστικό. Είναι ένας αναμνηστήρας που μπορεί και κατεβάζει 4-5-6 βαθμούς τη θερμοκρασία του αέρα που υπάρχει στο περιβάλλον. Δίνοντάς μας έτσι δροσιά. Αυτά λοιπόν σήμερα από τον Μαστράκο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.